Και ερχόμεθα τώρα, αγαπητοί μου, στην λύση της έκτης φραγίδος εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ευρισκόμεθα εις το έκτον κεφάλαιο. Η έκτη σφραγίδα είναι πολύ εκτενής, αλλά διαιρείται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μία πληγή και αναφέρεται εις την αναστάτωση του σύμπαντος. Το δεύτερο και τρίτο μέρος είναι δια ψάλματα. Το πρώτο μέρος έχει ως εξής: «Και είδον, ότε ίνιξε την σφραγίδα την έκτην, και σεισμός μέγας εγένετο, και ο ήλιος μέλας εγένετο, ως σάκος τρίχινος, και η σελήνη όλη εγένετο ως αίμα, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην, ως σική βάλουσα τους ολύνθους αυτής, υπό ανέμου μεγάλου σιωμένη. Και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίον ελισσόμενον, και παν όρος και νήσος εκ των τόπων αυτών εκινήθησαν. Και οι βασιλείς της γης, και οι μεγιστάνες, και οι χιλίαρχοι, και οι πλούσιοι, και οι ισχυροί, και πας δούλος και ελεύθερος, έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τα πέτρας των ωραίων, και λέγουσιν τις όρεση τις ωραίης και τες πέτρες. Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του αρνίου, ότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού και της δύνατε σταθείτε». Πρόκειται, όπως θα είδατε από την ανάγνωση, περί μιας μεγαλειώδους εικόνος, η οποία έχει δανειστεί την ύλη της σχεδόν αυτολεξή από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και από αυτούς τους λόγους του Κυρίου περί της Δευτέρας του Παρουσίας. Η όλη εικόνα δείχνει παγκοσμίους αναστατώσεις και δεν περιορίζεται μόνο εις το προσκήνιον της γης, αλλά επεκτείνεται, όπως είδατε, και εις αυτό το σύμπαν. Ο τρόπος που θα ερμηνεύσουμε αυτή την περικοπή είναι μεν κυριότατα η ευθύγραμμος μέθοδος. Είδατε που σας είχα πει ότι πρέπει να μάθουμε καλά τας μεθόδους και ποια κάθε φορά θα χρησιμοποιούμε. Εδώ δεν είναι η κυκλική, είναι η ευθύγραμμος μέθοδος, χωρίς όμως φυσικά να αποκλείεται σε κάποια σημεία η χρησιμοποίηση της κυκλικής μεθόδου. Θα επαναλάβω και θα ανανεώσω στη μνήμη σας και στη γνώση σας ότι η ευθύγραμμος μέθοδος είναι ότι τα γεγονότα αυτά θα έλθουν άπαξ μια φορά. Δεν θα γίνονται κάθε τόσο επαναλαμβανόμενα, αλλά θα γίνουν μόνο μια φορά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τον ήλιο ότι κατά καιρούς θα σκοτίζεται, εάν πρόκειται περί αληθινού σκοτασμού. Ούτε μπορούμε να μιλάμε περί αναστατώσεων εις το σύμπαν κάθε λίγο και λιγάκι, εάν πρόκειται περί πραγματικών αναστατώσεων, αλλά άπαξ θα γίνει μια φορά. Άλλο τώρα ότι θα έχουμε κάποια σημεία, θα τα δείτε όταν θα φτάσουμε στα οικία αυτά σημεία, που μπορούμε να βλέπουμε αυτά με την κυκλική μέθοδο. Και είδον, ότε ίνιξε την σφραγίδα την έκτην και σεισμός μέγας εγένετο. Ως πρώτον στοιχείων αυτής της παγκοσμίου αναστατώσεως αναφέρεται ο σεισμός, και μάλιστα μέγας σεισμός. Αλλά περί ποιου σεισμού πρόκειται? Είναι φανερόν ότι ο σεισμός δεν είναι ο συνήθις σεισμός, αυτός που απλά μετακινεί ένα τμήμα του φλοιού της γης, αλλά ένας σεισμός, όπως είδατε το όλο κείμενο, που συνταράσει ολόκληρο το σύμπαν. Δεν είναι λοιπόν συνήθις σεισμός όπως τον ξέρουμε. Σεισμός σημαίνει εξάλλου ότι κάτι κινείται, σύεται από τη σταθερή του θέση
και παλινδρομεί και αλλάζει θέση. Όπως είναι ένα τμήμα του φλοιού της γης, πηγαίνει λίγα εκατοστά ή περισσότερο πιο κάτω, πιο πέρα, σουλά, γλιστρά. Έχουμε μία μετάθεση. Δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν είναι αυτός ο σεισμός. Αλλά θα επαναλάβω, σημαίνει αναστάτωση ολοκλήρου του σύμπαντος και φυσικά μέσα σε αυτήν την αναστάτωση συμπεριλαμβάνεται και η γη, διότι δεν μπορεί να μένει ξένη και απλώς θεατής η γη αυτών των παγκοσμίων αναστατώσεων. Εξάλλου, αυτά τα επακολουθούντα, ότι ο ήλιος θα σκοτιστεί και οι αστέρες θα πίπτουν, όλα αυτά δείχνουν ότι δεν πρόκειται περί συνήθους σεισμού. Ο Κύριος αυτό το είπε με την εξής έκφραση, ότι θα συμβεί εις τας παραμονάς της Δευτέρας του Παρουσίας ως εξής: «Εδυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται». Ματθαίος 24,29. Οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν, θα μετακινηθούν. Σάλευσης, σαλεύω, θα πει μετακινώ. Δεν σημαίνει βέβαια κάτι που θα είναι μία πορεία, κάτι που θα τρέχει, απλώς θα κινείται. Αυτό θα πει σαλεύω. Είναι χαρακτηριστικό το ρήμα, ότι θα φύγουν από τη θέση τους. Όπως ένα σπίτι λέμε, σαλεύει με τον σεισμό, κινείται, δεν πάει ταξίδι. Εκεί που βρίσκεται το σπίτι, αλλά μετακινούμενο, υφίσταται ρογμές και αν είναι η κίνηση αυτή πολύ ισχυρή, πέφτει. Αυτό όμως θα συμβεί στον ουρανόν. Είναι πολύ σαφής ο Κύριος, θα το επαναλάβω. Εδυνάμεις των ουρανών σαλευθίσον. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι σεισμός μέγας του βιβλίου της Αποκαλύψεως, σαλευθίσονται στον Ματθαίο, είναι ταυτόσιμο, είναι το ίδιο πράγμα. Αυτόν τον σεισμό του σύμπαντος ήδη τον έχουν προφητεύσει οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Ο προφήτης Αγκαίος μας λέγει τα εξής στο δεύτερο κεφάλαιό του, Χωρίων 6 και μετά Χωρία 21-22, στο αυτό κεφάλαιο. Λέγει, το οποίο μάλιστα αυτό το Χωρίον του Αγκαίου το υπομνηματίζει ο Απόστολος Παύλος, και θα πάρω από τον Απόστολο Παύλο, από την προς Εβραίους επιστολή 13,27. Προτιμώ τον Απόστολο Παύλο επειδή υπομνηματίζει, δηλαδή ερμηνεύει το Χωρίον. Λέγει το εξής: «Έτι άπαξ», λέει ο Θεός, «εγώ σύω ου μόνον την γην αλλά και των ουρανών», λέει ο Θεός. Ακόμη μια φορά «έτι άπαξ», που σημαίνει ότι έγινε κάποια μετακίνηση και γίνεται τώρα ακόμη μία και τελευταία. «Έτι άπαξ εγώ σύω», ακόμη μια φορά «εγώ σύω όχι μόνον την γην αλλά και των ουρανών», και ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος. «Το δε έτι άπαξ δειλεί των σαλευωμένων την μετάθεση, ως πεποιημένων ή να μείνει τα μη σαλευόμενα». Τι σημαίνει αυτό το έτι άπαξ? Φανερώνει, λέει, την μετάθεση εκείνων που σαλεύονται, δίνονται να σαλευθούν, για να μείνουν εφ' εξής εκείνα τα οποία δεν δίνονται να μετακινηθούν. Τα μη σαλευόμενα, ή να μείνει τα μη σαλευόμενα, για να μείνουν εκείνα τα οποία δεν δίνονται να μετακινηθούν. Το γιατί θα το δείτε στην πρόοδο του θέματος. Αλλά προσέξτε όμως, το χωρίον έχει ένα διτόν διπλόν, διπλήν όψη. Και ο Απόστολος Παύλος έχει μπροστά του αυτή τη διπλή όψη. Και όλοι οι προφήτες, όταν ομιλούν για το θέμα αυτό, έχουν μπροστά τους αυτή τη διπλή όψη. Για να μην ομιστεί, γιατί υπάρχει αυτή η όψη, η μία,
ότι πρόκειται περί πνευματικής και όχι ρεαλιστικής περιπτώσεως, διότι υπάρχει αυτή, ο Απόστολος Πέτρος μας δίνει την άλλη όψη, ότι πρόκειται όντως περί σεισμού, όντως περί μετακινήσεως και σαλεύσεως των ουρανίων σωμάτων. Όντως. Ακούστε τι λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερον επιστολή του 3,10. Ο πρώτος αριθμός είναι το κεφάλαιο, ο δεύτερος είναι το χωρίο. Ήξει δε η ημέρα Κυρίου, θα έλθει η ημέρα του Κυρίου, ενή εν τη οποία ημέρα ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται. Οι ουρανοί μεταρίζουν, το ρι με όμικρον γιώτα που θα πει θόρυβος, πάταγος, κρότος, μεταθορύβου θα περάσουν. Στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται. Τα στοιχεία δε που απαρτίζουν την δημιουργία, αυτά αφού θα καούν, θα φύγουν από τους αρμούς των τρόπων, όπως και με ένα υλικό, και το χωρίζομαι στα επιμέρους στοιχεία του. Και γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσεται. Και η γη και ό,τι υπάρχει πάνω στη γη, όλα αυτά όχι θα καούν, αλλά θα κατακαούν. Παντελώς δηλαδή θα καταστραφούν. Παντελώς. Από ό,τι καταλάβατε από το χωρίον αυτό του Αποστόλου Πέτρου, χωράει καμία αλληγορική ερμηνεία? Καμία. Καμία. Πρόκειται περί ρεαλιστικής εικόνος που παρουσιάζει μια πραγματικότητα όπως την περιγράφει. Και τίποτε άλλο. Είναι αυτό που λέει. Και δεν είναι κάτι άλλο. Δεν λέγει αυτό και εννοεί κάτι άλλο. Αλλά είναι αυτό που λέει με τις ίδιες τις λέξεις. Όταν μάλιστα βάζει λεπτομέρειες που δεν θα είχαν καμία σημασία να υποθούν οι λεπτομέρειες αυτές στην περίπτωση που θα ήθελα να μιλήσει αλληγορικά. Δεν υπάρχει αλληγορική ερμηνεία εδώ, αλλά είναι κατά γράμμα ερμηνεία. Ό,τι λέει το ιερόν κείμενο. Βεβαίως αντιγράφοντας τον Άγιον Ανδρέα Κεσαρίας και τον Αρέθα, ο Μιχαήλ Ακομινάτης διατυπώνει αυτά που σας λέω ως εξής. Εντάφθα, τα πρώτης φανερώσεως του Αντιχρίστου καταλέγει ότι αυτά όλα αναφέρονται σε εκείνα που θα συμβούν λίγο πριν από τον Αντίχριστο. Ο σεισμός γάρ, προσέξτε, το λίγο πριν από τον Αντίχριστο, αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι και λίγο μετά τον Αντίχριστο. Είναι οι δύο όψεις του θέματος που θα δείτε στη συνέχεια. Η μία όψης, η μεταφορική, είναι λίγο πριν τον Αντίχριστο. Η μεταφορική όψης. Η πραγματική, η ρεαλιστική όψης, που ό,τι λέει το κείμενο αυτό είναι, είναι λίγο μετά τον Αντίχριστο. Δεν θα μπορούσε να είναι η πραγματική προ του Αντιχρίστου, αλλά ευθύς μετά τον Αντίχριστο. Ακούσατε το. Τα πρώτης φανερώσεως του Αντιχρίστου καταλέγει. Ο σεισμός γαρ μετάθεση πραγμάτων σημαίνει. Τι σημαίνει ο σεισμός? Μετάθεση πραγμάτων. Δηλαδή, ως πολλαχού της γραφής εύρηται αλλαγή καταστάσεων στην κοινωνία των ανθρώπων. Όταν επί παραδείγματι, θα ξαναμιλήσω για το θέμα αυτό πιο κάτω, όταν επί παραδείγματι σήμερα έχουμε μία αλλαγή στις ιδέες μας, στις συνήθειές μας, αντιμετωπίζουμε τα πράγματα αλλιώτικα. Το Ευαγγέλιο δεν το βλέπουμε πια όπως το βλέπαμε 2000 τώρα χρόνια. Είναι δε καταπληκτικό και δεν έχει το προηγούμενό του μέσα στην ιστορία του χριστιανισμού αυτό, το ότι μπορούμε να βλέπουμε εντελώς διαφορετικά το Ευαγγέλιο όσο σε καμιά άλλη εποχή. Κάθε εποχή βεβαίως μπορεί να βλέπει το Ευαγγέλιο με το πρίσμα της εποχής της. Είναι τόσο επαναστατική η εποχή μας, είναι πανθομολογούμενο αυτό, ώστε σήμερα βλέπουμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Τόσο διαφορετικά που η γενναία που έζησε όπως ακριβώς ήταν το πρίσμα 2000 χρόνια παραξενεύεται
όταν βλέπει πως η ερχομένη γενεά βλέπει τα πράγματα. Μα εντελώς ανάποδα. Εντελώς ανάποδα. Αυτό είναι δια πρώτη φορά στην ιστορία του χριστιανισμού. Έχουμε πολλές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις. Έγινε η μεταρρύθμιση η προτεσταντική, αλλά δεν είχε πράγματα τα οποία ήταν όπως είναι σήμερα. Σήμερα έχουμε απόρριψη καθολική. Τότε απλώς εγίνονται κάποιες αλλαγές, κάποιες μεταβολές, βλέπαν αλλιώτικα τα πράγματα. Σήμερα έχουμε απόρριψη καθολική. Αυτό ακριβώς είναι κάτι που νομίζω, με τη φτωχή μου αντίληψη, νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο μεταθέσεως. Δηλαδή ένα σεισμός εις τις κοινωνικές, θα λέγαμε, σχέσεις των ανθρώπων, κυρίως ως προς τις ιδέες. Όχι ότι έχουμε δούλους και κυρίους και τώρα η δουλεία καταργείται, γιατί η δουλεία, αγαπητοί μου, μιλήσει ο Απόστολος Παύλος, η δουλεία καταργήθηκε που ήταν τόσο πλατιά διαδεδομένη ειρηνικά. Ούτε μπορούμε να μιλάμε περί ισοπεδώσεως των τάξεων. Αληθινή διαφορά τάξεων ήταν τότε που υπήρχαν οι δούλοι. Τώρα είναι απλώς διαφορά τάξεων στα οικονομικά θέματα. Τότε ο δούλος δεν ήταν στα θέματα τα οικονομικά. Ο δούλος ήταν πουλημένος. Αυτή λοιπόν η ισοπαίδωση των τάξεων δεν είναι κάτι το πάρα πολύ μεγάλο, θα λέγαμε το περιμέναμε σήμερα. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Έχουμε κάτι το εντελώς άλλο. Έχουμε αντιλήψεις τόσο ανατρεπτικές, ώστε τίποτα δεν στέκεται στη θέση του. Αυτό νομίζω ότι είναι ο σεισμός επάνω στα θέματα αντιλήψεων που έχουμε κυρίως για το Ευαγγέλιο. Πέστε μου, σε ποια εποχή αμνηστεύτηκε η ομοφιλοφιλία και για την οποία καμαρώνουν οι κατέχοντες αυτοί. Πέστε μου, σε ποια εποχή επεθυμήθη η έκτρωση ή η μοιχεία. Πέστε μου, σε ποια εποχή. 2000 χρόνια πάντα υπήρχε η μοιχεία. Στους χριστιανούς πάντα υπήρχε η μοιχεία. Αλλά ποτέ όμως δεν βγήκε να καμαρώσει και να καυχηθεί από τα μπαλκόνια και να πει «εγώ είμαι η κυρία μοιχεία και καυχαίνει». Εκείνοι που ήσαν μοιχοί έκαναν τη μοιχεία τους κρυφά. Σήμερα η μοιχεία αμνηστεύεται. Σήμερα καμαρώνει να βγει έξω κανείς και να πει «είμαι ομοφιλόφιλος». Καμαρώνει. Πρώτα κρυβόμαστε. Κρυβόμαστε. Δεν το λέγαμε αυτό. Τώρα το βγαίνουμε και καμαρώνουμε γι' αυτό. Γι' αυτό σας είπα ότι 2000 χρόνια αυτά δεν σημειώθηκαν ποτέ. Σήμερα σημειώνονται. Προσέξτε, όχι στους ειδωλολάτρες, διότι στους ειδωλολάτρες έχουμε βέβαια πάρα πολύ, φθορά, πάρα πολύ. Πάρτε Σόδωμα και Γόμορα, προ Χριστού. Πάρτε τους Ρωμαίους, τους αυτοκράτορες Ρωμαίους. Τι διαφθορά υπήρχε εκεί στις αυλές της Ρώμης. Μεγάλη διαφθορά. Μιλούμε για τους χριστιανούς, για τους χριστιανικούς λαούς. Αυτά είναι πρωτοφανή. Η μέντη καινοτομία των στοιχείων η αυτή εστί σχεδόν τη εν Ευαγγελίης δηλουμένη. Η άλλη όψη, ότι η αλλαγή, η καινοτομία των στοιχείων της κτήσεως είναι αυτή που λέει το Ευαγγέλιο, που είπε «οι δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται», που είπε ο Κύριος. Ώστε λοιπόν έχουμε δύο όψεις. Αλλά πριν προχωρήσω όμως, για να δούμε τη μετάθεση της πίστεως και των ηθών, για να δούμε τη μετάθεση του σύμπαντος, πριν προχωρήσω, θα με επιτρέψετε να μείνω λίγο στο θέμα σεισμός, όχι με την έννοια που τον λέμε τώρα, αλλά με την έννοια τη γνωστή, τη συνηθισμένη, που έχουμε σεισμούς κάθε τόσο στο φλοιό της γης. Και οι τρεις συνοπτικοί, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, αναφέρουν ότι στους εσκατολογικούς λόγους του Κυρίου θα γίνουν σεισμοί, ιδίως στους εσχάτους καιρούς. Ματθαίος 24,7, Μάρκος 13,8, Λουκάς 21,11. Ο Λουκάς μάλιστα σημειώνει το εξής. Κυριολεκτεί και μάλιστα δίνει έναν τόνον. Σεισμείτε μεγάλοι κατά τόπους έσονται. Θα υπάρξουν σεισμοί τοπικοί
μεγάλη. Βάζει αυτό το μεγάλη που ο Ματθαίος και ο Μάρκος δεν το προσθέτουν. Αν έπρεπε λοιπόν να πούμε δύο λόγια αυτούς τους σεισμούς, καταρχάς θα λέγαμε ότι αυτοί οι σεισμοί, οι επίγειοι σεισμοί, αντιδιαστέλλονται από αυτόν τον σεισμό για τον οποίο τόση ώρα κάνουμε λόγο. Εξάλλου υπάρχει αυτή η διασάφιση κατά τόπους και δεν έχει καμία σχέση, δεν έχουν καμία σχέση οι σεισμοί αυτοί με τα ουράνια σώματα. Γιατί είναι επίγειοι σεισμοί, το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Ακόμη αυτός ο χαρακτηρισμός μεγάλη σεισμή φαίνεται ότι πρόκειται περί σεισμών συχνών, μεγάλων και καταστρεπτικών. Βεβαίως θα μπορούσαμε να υπούμε ότι οι σεισμοί στη γη επάνω γίνονται πάντοτε και γίνονται πάντοτε. Και ακόμη αν θέλετε μπορούμε να δώσουμε και μία φυσική εξήγηση, παρότι αυτό που λέμε φυσική εξήγηση δεν είναι πάντοτε αυτό που λέμε φυσική εξήγηση. Όπως μπορούμε να δώσουμε και μια φυσική εξήγηση στο θάνατο. Δεν θέλω να πολυπραγμονήσω παραπέρα το τελευταίο, το και κυριότατο. Δεν δίνουμε μια φυσική εξήγηση των θάνατων. Τι λέμε? Λέμε ότι οι ιστοί του ανθρωπίνου σώματος γυράσκουν και επέρχεται ο θάνατος. Βεβαίως, αν πρέπει έτσι να δούμε τον θάνατο, αυτό θα λέγαμε. Και θα λέγαμε ακόμα ότι πρόκειται περί μιας φυσικής εξηγήσεως. Κανείς όμως δεν μπορεί να εγγύσει το βαθύτερο αυτό φαινόμενο του θανάτου και να πει ότι δεν πρόκειται περί των ιστών που γυράσκουν, αλλά ότι ο θάνατος είναι αυτό που επέτρεψε ο Θεός να εισέλθει στον κόσμο ένεκα της αμαρτίας. Ο Θεός δεν έκανε τον θάνατο. Έτσι και εδώ αυτό που λέμε φυσικό φαινόμενο και φυσική εξήγηση, επειδή επαναλαμβάνεται και επειδή βλέπουμε τα πράγματα πως γίνονται, λέμε φυσική εξήγηση. Η φυσική εξήγηση είναι επιφανειακό πράγμα. Πιο βαθύτερον είναι τούτο, ότι η δημιουργία στρέφεται εναντίον του ανθρώπου επειδή ημάρτησε ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό. Αυτό βέβαια δεν το πιάνει κανένας επιστήμον στην παρατήρησή του, ούτε κανένα πείραμα το συλλαμβάνει αυτό. Ωστόσο, για να γίνεται προφητεία περί μεγάλων σεισμών, φαίνεται ότι πρόκειται περί ιδιαζόντων σεισμών. Πολύ μεγάλοι, πολύ καταστρεπτικοί, πάντως να είναι ιδιάζοντες σεισμοί, όπως έχουμε και ιδιάζοντας πολέμους. Σας έλεγα την περασμένη φορά ότι έχουμε πολέμους που έχουν κάτι το ιδιαίτερο και συνεπώς άξιον προφητείας. Πόλεμοι πάντα γίνονται, αλλά ένας πόλεμος στον οποίο θα πάρουν μέρος 200 εκατομμύρια στρατιώτες, αυτό νομίζω είναι άξιον προφητείας και προφητεύεται. Μολύνσεις της ατμοσφαίρας πάντοτε έχουμε. Το ότι θα μολυνθούν όμως το 1/3 των υδάτων είναι άξιον προφητείας. Έτσι και εδώ, για να γίνεται προφητεία σεισμών μεγάλων και τοπικών, πάει να πει ότι έχουν έναν ιδιάζοντα χαρακτήρα. Εκείνο που θα ήθελα να σας έλεγα για αυτούς τους σεισμούς, τους επιγείους, είναι ότι ο σκοπός ενός σεισμού είναι καταρχάς να συστούν οι συνειδήσεις των ανθρώπων, να συνέλθουν οι άνθρωποι. Είδατε όταν γίνεται ένα σεισμός, τι λέμε? Παναγία μου, Χριστέ μου. Μα εσύ μέχρι τώρα έλεγες ότι δεν πιστεύεις στον Χριστό. Τον έλεγες κοινωνιολόγο, τον έλεγες φιλόσοφο. Μα δεν επεκαλέστης άλλους φιλοσόφους και κοινωνιολόγους να έρθουν να σε σώσουν? Τώρα γιατί επικαλείσαι τον Χριστό? Πάει να πει ότι μέσα από το υποσυνείδητό σου ξεπίδησε η πίστη εις την θεότητα, καλύτερα εις την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Γι' αυτό τον επικαλείσαι. Βλέπετε ότι πολλές φορές μία θεομηνία έρχεται να σύσει πραγματικά τις ανθρώπινες συνειδήσεις. Ακόμη όλες αυτές οι πληγές που έρχονται, όπως με τους σεισμούς, πολλές φορές είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού που έρχεται υπό την μορφή της τιμωρίας να αφυπνίσει από τον λίθαργο της αμαρτίας και της αποστασίας και να κάνει τους ανθρώπους να επιστρέψουν πίσω. Άλλο τώρα ότι οι άνθρωποι οι πιο πολλοί δεν θα ήθελαν να επιστρέψουν. Το βλέπουμε αυτό πάλι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι ο Θεός στέλνει μία πληγή, είναι προχωρημένο αυτό στην Αποκάλυψη, θα το βρούμε εν καιρό, δίνει μία πληγή για να μετανοήσουν οι άνθρωποι και αυτοί βλασφημούν. Αυτό σημαίνει
ότι ο Θεός έρχεται εν αγάπη με μάστιγα, οι άνθρωποι όμως δεν συνετίζονται. Όπως οι γονείς όταν τιμωρούν τα παιδιά τους δεν τα τιμωρούν για να τα εκδικηθούν, αλλά για να τα σοφρονίσουν. Άλλο τώρα ότι τα παιδιά μη δεχόμενα ούτε αυτήν την σοφρονιστική τιμωρία που είναι βγαλμένη από την αγάπη των γονέων, δραπετεύουν από το σπίτι και δεν ξαναγυρίζουν πια στο σπίτι, γιατί εθεώρησαν ότι οι γονείς επετέθησαν εναντίον των, ότι εχθρικώς διάκενται οι γονείς προς αυτούς, και συνεπώς τι να καθίσουν πια στο σπίτι, σηκώνονται και φεύγουν. Ώστε αγαπητοί μου, ο σεισμός ο Μέγας είναι η μετακίνηση του ουρανού. Ερχόμεθα εις τα επιμέρου στοιχεία. Και ο ήλιος μέλασε γένετο ως σάκος τρίχινος. Σκοτίνιασε ο ήλιος σαν ένα τρίχινο σακί. Και η σελήνη όλη εγένετο ως αίμα. Αφού φωτίζεται από τον ήλιον η σελήνη και ο ήλιος δεν δίδει πλέον φως, τότε και εκείνη χάνει πια το φως της και γίνεται αιματώδη, σκοτεινή. Και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις τη γη. Ως εκεί βάλουσα τους ολύνθους αυτής, υπό ανέμου μεγάλου σιωμένη. Όπως μία σικιά, όταν ακόμη έχει άγουρα τα σίκα, και σύεται από τον άνεμο και πέφτουν τα σίκα κάτω, έτσι θα πέφτουν τα αστέρια στον ουρανό. Αυτή η σάλευση, όπως σας είπα, των ουρανίων σωμάτων, είναι το αποτέλεσμα αυτού του μεγάλου παγκοσμίου σεισμού. Θα δούμε τι λέγουν οι προφήτες πάνω σε αυτά, γιατί ομολογουμένως, αγαπητοί μου, δεν μπορούμε πολλά πράγματα να πούμε. Τι να πούμε, παρά μόνο θα δούμε τους προφήτες και από εκεί ό,τι μπορούμε να πάρουμε κάτι περισσότερο. Ο προφήτης Ισαΐας για αυτήν την Αναστάτωση γράφει τα εξής, 13,9-10. Ιδού γαρ ημέρα Κυρίου έρχεται. Αυτή πάντα η ημέρα του Κυρίου. Σημειώσατε ότι οι καθ' αυτό ημέρες του Κυρίου είναι δύο. Η ημέρα του Κυρίου η πρώτη είναι η πρώτη εμφάνιση του Χριστού. Και η δεύτερη είναι η δευτέρα εμφάνιση του Χριστού. Λέγονται ημέρες του Κυρίου. Βέβαια η κάθε μέρα είναι η ημέρα του Κυρίου, όταν ο Κύριος έρχεται σε ένα λαό ή σε έναν άνθρωπο, ή να τον τιμωρήσει ή να του δείξει την αγάπη του και την προστασία του. Λέγεται θεία επίσκεψης. Να ένα χωρίο που λέγει ότι τι θα κάνουν εκείνοι που χάσαν τις καρδιές των όταν ο Κύριος αποφασίσει να τους επισκεφθεί. Για αυτούς τι είναι η ημέρα του Κυρίου? Η ημέρα που θα επισκεφθεί την καρδιά τους. Η ημέρα της σωτηρίας είναι η ημέρα του Κυρίου για τον κάθε έναν. Αλλά στην παγκόσμια ιστορία δύο είναι οι ημέρες οι μεγάλες. Η ημέρα της πρώτης εμφανίσεως του Κυρίου και η ημέρα της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Και εδώ λέγει, ιδού γαρ ημέρα Κυρίου έρχεται, και βλέπει όχι την πρώτη ημέρα ο Ισαΐας, αλλά βλέπει τη δευτέρα. Με την ευκαιρία θα σας έλεγα ότι οι προφήτες, αγαπητοί μου, της Παλαιάς Διαθήκης δεν εξυντλήθησαν. Και οι προφητείες των δεν εξυντλήθησαν εις την πρώτη παρουσία του Χριστού. Να το ξέρετε αυτό. Μην πείτε ότι πια δεν έχουμε ανάγκη να μελετήσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Και συνεχίζει, αγαπητοί μου, ο προφήτης Ισαΐας και λέγει, οι γάρ αστέρες του ουρανού και ο Ορίων και πας ο κόσμος του ουρανού το φως ου δώσουσι. Και σκοτιστήσετε του ηλίου ανατέλλοντος και η σελήνη ου δώσει το φως αυτής. Ο προφήτης Αμός γράφει, και έστε εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος ο Θεός, και θα είναι εκείνη την ημέρα, λέγει Κύριος ο Θεός, και δίθεται ο ήλιος με συμβρίας και συσκοτάσει επί της γης εν ημέρα το φως. 8,9. Ο δε προφήτης Ιωήλ λέγει τα εξής, που εδώ βλέπουμε στην προφητεία του Ιωήλ να έχουμε τούτο, μιλάει για την Πεντηκοστή, γεγονός της πρώτης ημέρας του Κυρίου, διότι η Πεντηκοστή αναφέρεται στην πρώτη ημέρα του Κυρίου, στην πρώτη εμφάνιση του Χριστού.
Από εκεί δίνει ένα πήδημα και βρίσκεται στην δευτέρα ημέρα του Κυρίου. Και μέσα στην ίδια προφητεία βλέπει και τις δύο ημέρες του Κυρίου. Δια την πρώτη λοιπόν ομιλεί, δια την Πεντηκοστή, και λέγει: «Εκχαιώ από του πνεύματός μου», που ερμηνεύει σαφώς ο Απόστολος Πέτρος και λέγει εις τους εκπλήκτους Εβραίους δια τα φαινόμενα της Πεντηκοστής, ότι αυτό το προφήτευσε ο προφήτης Ιωήλ. Και εν συνεχεία λέγει ο προφήτης: «Συγχυθήσετε η γη και συσχύσετε ο ουρανός, ο ήλιος και η σελήνη συσκοτάσουσι και τα άστρα δύσουσι, θα δύσουν το φέγγος αυτών και δώσω τέρατα εν ουρανό». Τέρατα θα πει σημεία μεγάλα. «Και δώσω τέρατα εν ουρανό και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού». Τέρατα στον ουρανό θα πει ουράνιες μεταθέσεις. Στη γη αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού θα πει πόλεμη και καταστροφή. Ώστε στη γη καταστροφή από ανθρώπινες ενέργειες, προσέξτε, από ανθρώπινες ενέργειες, στον ουρανό καταστροφή όχι από ανθρώπινες ενέργειες. Αυτή τη στιγμή είπα όχι από ανθρώπινες ενέργειες, γιατί ξέρετε, γιατί τώρα το σκέφτηκα αυτή τη στιγμή. Γιατί είπα πού να φτάσει ο άνθρωπος. Αγαπητοί μου, βάλουμε και καμιά καψούλα σε καμιά σελήνη. Καμιά καψούλα από αυτές που τεινάζουν και τη σελήνη στον αέρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Τώρα το σκέφτηκα. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν ελθύν την ημέρα Κυρίου, τη μεγάλη και επιφανή. Πριν έρθει ο Κύριος εκείνη τη μεγάλη και επιφανή, που είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Η μισή προφητεία έγινε, είναι η Πεντηκοστή. Η άλλη μισή είναι αυτά τα οποία σας διάβασα. Αυτός δε ο Κύριος προφητεύει αυτών των χρόνων των πρώτης Δευτέρας του παρουσίας ως εξής. Ευθέως δε, λέει ο ίδιος ο Χριστός, μετά την θλίψη των ημερών εκείνων. Ποια είναι αυτή η θλίψη των ημερών εκείνων? Από την παρουσία του Αντιχρίστου με τον διωγμό των πιστών. Ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται. Και τότε, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Ματθαίος 24,29-30. Όπως καταλαβαίνετε από αυτά, δεν πρόκειται περί μεταφορικής εικόνας, αλλά πραγματικής. Πραγματικής, είναι φανερό. Ως προς την έκφραση ότι ο ήλιος έγινε σκοτεινός ως σάκος τρίχινος, γράφει ο Ισαΐας: «Εν δύσω των ουρανών σκότος και ως σάκον θύσω το περιβόλαιον αυτού». Το ντύσιμό του, όπως τότε πενθούσαν βάζοντας ένα σακί, ένα τσουβάλι, έτσι λέει θα ντύσω με πένθος τον ήλιο, δηλαδή θα σκοτιστεί, είναι έκφραση. Ως προς τη σελήνη, ότι γίνεται ερυθρά σαν αίμα, γράφει ο Ιωήλ: «Μεταστραφίσεται η σελήνη εις αίμα», 3,4. Ως προς την πτώση των αστέρων, γράφει ο Ισαΐας: «Και πάντα τα άστρα πεσείτε ως φύλλα εξαμπέλου και ως πίπτη φύλλα αποσικής». Εδώ μια μικρή παρατήρηση, αν θέλετε. Όταν λέει θα πέφτουν τα αστέρια πάνω στη γη, σήμερα ξέρουμε ότι αυτό είναι αδιανόητο. Πώς θα πέσουν τα αστέρια πάνω στη γη? Η γη είναι πολύ μικρή. Δεν μπορούν να πέσουν τα αστέρια πάνω στη γη, θα τη διαλύσουν. Υποθέτω ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε το λεγόμενο φαινόμενο κατά το φαινόμενο. Όπως έχουμε και την περιγραφή της γενέσεως, της εξαημέρου. Ή ακόμη χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή δεδομένα της κάθε εποχής, την εποχή που γράφεται. Δηλαδή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί το πτολεμαϊκό σύστημα, που θεωρείται η γη επίπεδη και είναι το κέντρο του παντός. Αφού λοιπόν η γη είναι επίπεδη κατά το πτολεμαϊκό σύστημα και είναι το κέντρο του παντός, προφανώς όταν τα αστέρια θα πέφτουν στη γη.
κατά το πτολεμαϊκό σύστημα και όχι κατά το Κοπερνίκιον, το οποίο βεβαίως ξέρουμε σήμερα ότι δεν είναι δυνατόν να πέσει ένα αστέρι πάνω στη γη. Αυτά όμως, αγαπητοί μου, είναι τεχνικά στοιχεία που δίνουν απλώς μια εικόνα. Η Αγία Γραφή μένει πάντοτε αναλύωτη, δεν έχει σημασία στην έκφρασή της. Σημασία έχει ότι θα έχουμε μια αναστάτωση των ουρανίων σωμάτων. Τι θα είχαμε να πούμε, όπως σας είπα, για αυτά όλα τα φαινόμενα? Ότι έχουμε δύο θέσεις. Θα επανέλθω σε εκείνο που σας είπα πρώτα. Η μια αποτελεί εικόνα κοινωνικής καταστάσεως των χριστιανών και η άλλη όντως ουράνιες αναστατώσεις. Ως προς την πρώτη, τις κοινωνικές αναστατώσεις, ο Άγιος Ανδρέας Καισαρίας γράφει τα εξής: «Το της παρατισθίας οργής καταληφθήσιν αφώτιστον ενδείκνυται, το δε πεσίν τους αστέρας, καθώς και ήδη περί των υποαντιόχου απατηθέντων γέγραπτε, το και τους φωστήρας συναδοκούντας εν κόσμο πίπτην της γινωμένης εποκλάζοντας, ως φυσίν ο Κύριος πλανηθήνε οι δυνατόν και τους εκλεκτούς δια το της λήψιος μέγεθος». Δηλαδή το εξής: πράγματι, η ίδια η Αγία Γραφή μας λέγει, παίρνοντας αστρονομικά στοιχεία για να μας πει την πτώση σπουδαίων ανθρώπων. Ο προφήτης Δανίλη μας το λέγει αυτό, ότι ο δράκον εσήκωσε την ουρά του στον ουρανό και έριψε το τρίτον των αστέρων. Και εδώ παίρνει ένα παράδειγμα, όπως είναι στην εποχή του Αντιόχου, διαβάστε παρακαλώ το Α Μακαβαίων, θα το δείτε αυτό, που πάρα πολλοί Εβραίοι έπεσαν ελληνίζοντες, άφησαν τον νόμον και ελλήνιζον, δηλαδή έγιναν ιδωλολάτρες. Διότι αυτό ήθελε τότε ο Αντίοχος ο Επιφανής να δημιουργήσει στην Παλαιστίνη στους Εβραίους, να τους κάνει να αφήσουν τον νόμο και τη λατρεία του αληθινού Θεού και να λατρεύουν τα είδωλα, τον βία κτλ. Έκαναν γυμναστήριο και άλλα πολλά στην Ιερουσαλήμ και πάρα πολλοί έφυγαν από την πατρόαν πίστη. Πάρα πολλοί. Εξάλλου, γι' αυτό το λόγο γράφτηκε και το βιβλίο Σοφία Σιράχ, να αντιμετωπίσει αυτό το κύμα του εξελληνισμού των Εβραίων. Γι' αυτό γράφτηκε. Το βιβλίο Σιράχ, Σοφία Σιράχ. Αλλά, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ανδρέας, έπεσαν πολλοί, επιφανείς, σπουδαίοι, δίκην αστέρων, δίκην ηλίου, δίκην σελήνης. Έχουμε αυτό που σας είπα, την άρνηση, την αποστασία, ιδίως στις ημέρες του Αντιχρίστου, που θα ασκείται εξ αναγκασμός απαρνήσεως της πίστεως, ή ακόμη αν θέλετε θα έχουν χαλαράν πίστην τότε οι χριστιανοί, και όλα αυτά θα δείχνουν ότι οι άνθρωποι θα αφήνουν την πίστη και θα πέφτουν. Οποιαδήποτε θέση και αν κατέχουν οι άνθρωποι, ακόμη και την ιερατική, το βλέπουμε και στην εποχή μας, όταν ιερατική θέση έχουν ιερείς, επίσκοποι, πατριάρχοι, μπορούν εξαναγκαζόμενοι, αλλά γιατί εξαναγκαζόμενοι σήμερα, να κρατήσουν παράξενο την θέση τους, περίεργο, να γίνονται μασόνοι ή να συνοδηπορούν με το κοσμικό φρόνημα. Αυτό θα πει πέφτουν τα αστέρια, πέφτει ο ήλιος, σκοτίζεται ο ήλιος, σκοτίζεται η σελήνη. Δηλαδή πρόκειται η μία όψης περί μιας μεταφορικής εικόνας που δείχνει την πτώση εξόχων ανδρών. Λέει το πνευματικό στερέωμα των πιστών να μαυρούνται και καταραίει με μία κουβέντα. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος. Θα πλανηθούν οι δυνατόν και οι εκλεκτοί. Θα πλανηθούν. Οι άλλοι όψεις. Γράφει πάλι ο Άγιος Ανδρέας Καισαρίας. Είδε και αισθητός ταύτα του Χριστού, κριτού, μεταδόξης, ερχομένου, συμβίσεται. Αυτός αν ιδίει ότους αποκρύφους έχουν θησαυρούς της γνώσεως και της σοφίας. Εάν δε πάλι αυτά γίνουν κατά αισθητών τρόπων, ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια κτλ, τότε που θα έρθει ο Χριστός ξέρει πώς θα γίνουν αυτά. Αυτός που είναι το ταμείον αποκρύφων θησαυρών γνώσεως και σοφίας. Ο Θεός ξέρει πώς θα γίνουν αυτά. Το αξιοπαρατήρητον είναι αυτό που σημειώνει ο Αρέθας, επίσκοπος Καισαρίας και αυτός.
Λέτε εξής. Θα σας το διαβάσω και θα σας το ερμηνεύσω. Σαφώς θα επί το σταυρό, για γεννημένα σημεία, σας διαβάζω για να μην πείτε ότι σας λέω κάτι από δικό μου. Η οπτασία ημίν αναζωγραφή. Σαφώς θα επί το σταυρό, για γεννημένα σημεία, η οπτασία ημών αναζωγραφή. Των σεισμών και των κλώνων της γης, των του ηλίου σκότος, το του ηλίου σκότος και της σελήνης όλης, την εις αίμα μεταβολήν, πάνι δε ακριβώς, επί της σελήνης το όλη δε δήλωτε. Πλησιφαΐς γαρούσα, άτε τέσσαρες και δεκατέα ούσα, αφού και ο Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, εις θεοσημείαν αναφέρει το επί του σταυρού συμβάν, το ηλίο ούκης εις ιωθός πάθος της κατουρανών σώμασιν. Δηλαδή, θυμάται ο Αρέθας αυτά που συνέβησαν στη Σταύρωση. Τι έγινε στη Σταύρωση? Έγινε σεισμός και σκοτισμός του ηλίου επί τρίωρων. Η παράδοση λέγει, και το διασώζει ο Άγιος Διονύσιος στα αρεοπαγητικά του, ότι τότε συνέβη ο σκοτισμός του ηλίου σε παγκοσμία κλίμακα, διότι στην Αθήνα ο Διονύσιος ήδη το είδε αυτό. Αργότερα, όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος, έγινε μαθητής του Απόστολου Παύλου. Το είχε δει τότε εις τον Ήλιον. Ώστε, αγαπητοί μου, προσέξτε, συγγνώμη, μια μικρή παρατήρηση, πολύ σύντομη. Όταν σταμάτησε ο ήλιος στην εποχή του Ιησού του Ναβί, ήταν παγκόσμιο φαινόμενο. Στα γραπτά, στις μνήμες των κατοίκων της Αμερικής, των Ιθαγενών, των ντόπιων, το βρίσκομαι γραμμένο. Ακούσατε? Έκλεισα την παρένθεσή μου. Να το αντιληφθείτε αυτό. Να δείτε δηλαδή ότι έχουμε μια παγκοσμία διάσταση και όχι μια τοπική διάσταση. Έτσι ο Άγιος Διονύσιος είχε αντιληφθεί αυτήν τη μεταβολή στον ήλιο επί τρίωρων. Και το σημειώνει στα αρωπαγητικά του. Και λέγει τώρα εδώ, αυτά ήταν ιστορικά όταν συνέβησαν στην εποχή του Χριστού, όταν εσταυρώθη ο Χριστός. Τι είναι? Είναι μία μερική εικόνα τι θα συμβεί όταν θα ξανάρθει ο Χριστός. Πέστε μου, όταν διαβάζετε τα Ευαγγέλια και διαβάζετε εκεί ότι έγινε σεισμός, ανοίχθηκαν τα μνημεία με τον σεισμό, ότι εσκοτίστη ο ήλιος, ό,τι μεταφορά θέλετε να κάνετε, γίνεται? Ταιριάζει? Πιάνει? Δεν πιάνει? Καμία μεταφορά, καμία αλληγορία. Έχουμε πραγματική μεταβολή των στοιχείων της φύσεως. Εκείνα που συνέβησαν λοιπόν στη Σταύρωση και είναι παρελθόντα για μας, εκείνα αποτελούν, επαναλαμβάνω, μερική αλλίωση των στοιχείων για λίγη ώρα, για να δείξουν τι θα γίνει εις το τέλος όταν θα έρθει ο Χριστός, εις το τέλος της ιστορίας. Πάντως, λέγει στη συνέχεια τα εξής. Εδώ τώρα προσέξτε κάτι, αγαπητοί μου, αυτό να τα εκλαμβάνουμε ως τιμωρία των ανθρώπων, ε? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και λέγει στη συνέχεια, και ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίων ελισσόμενων, και παν όρος και νήσος εκ των τόπων αυτών εκκινήθησαν. Ο ουρανός, λέγει, απεχωρίστη, σαν να κόπηκε στα δυο, σαν βιβλίων ελισσόμενων. Ο ουρανός απεχωρίστη. Ελισσόμενων θα πει περιστρεφόμενων. Εδώ πρόκειται περί μιας μεγαλειώδους αλλοιώσεως αυτού τούτου του ουρανού. Η εικόνα δεν είναι μεταφορική, είναι πραγματική. Είναι πραγματική. Μεταφορική είναι μόνο ως προς την τεχνική ορολογία που ο ουρανός θεωρείται ως ηλιτάριον, βιβλίων ηλιτάριον, όχι το συνήθες βιβλίο με τα φύλλα όπως είναι κολλημένα στη ράχη, και ακόμη θεωρείται σαν δέρμα τανισμένο, όπως μας λέγει ο Ψαλμός 103,2, εκτείνων των ουρανών οσί δέριν. Αυτός που εκτείνει, ο Θεός δηλαδή, των ουρανών σαν ένα δέρμα. Είναι απλώς μόνον η τεχνική
ορολογία αυτή που θεωρείται μεταφορική. Το γεγονός είναι πραγματικό. Τι ήταν το βιβλίο στην αρχαία εποχή των Ηλιτάριων? Ήταν μία περγαμηνή ή από πάπυρο ή από δέρμα, περγαμηνή δηλαδή από δέρμα, και ήταν δύο κοντί, δύο ξύλα, στρογγυλά, το ένα από τη μία άκρη του δέρματος και το άλλο από την άλλη άκρη. Και ετύλιγαν αυτά, ετύλιγαν και έκλεινε το βιβλίο, επίθετο. Συνεπώς, εδώ σημαίνει, ανοίγει το Ηλιτάριον, ανοίγει αυτό με τους δύο του κοντούς και αναποδογυρίζεται, ανοίγει αναποδογυρίζεται, σαν είναι γραμμένο από μέσα, να το ανοίγει κάποιος και να μας το γυρίζει να δούμε τι γράφει μέσα. Άνοιγμα και αναποδογύρισμα. Αυτή είναι η εικόνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο ουρανός υφίσταται μία αλλίωση. Εξάλλου, όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, αυτό φανέρωναν. Προσέξατε. Θα αλλάξει ο ουρανός. Θα αλλάξει η γη. Αγαπητοί μου, ναι. Θα αλλάξει ο ουρανός και η γη, το σύμπαν ολόκληρο. Θα αλλάξει. Τι θα γίνει? Άλλο πράγμα. Τι άλλο πράγμα? Ο Δαβίδ λέγει στον 101 ψαλμό. Καταρχάς, «Συ Κύριε την γίνε θεμελίο σας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί». Αυτοί απολούνται, συ δε διαμένεις. Αυτοί χάνονται, συ όμως μένεις. Και πάντες, δηλαδή πάντες οι ουρανοί, ως ημάτεων παλαιωθήσονται, θα παλιώσουν σαν ημάτιο, και ως οι περιβόλαιων ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Τότε λέει, σαν ένα παλτό, θα τους περιστρέψεις κατά τέτοιον τρόπο μέσα έξω και θα αλλάξουν, αλλαγίσονται. Όπως ένα παλιό παλτό που τρίφτηκε, ο ράφτης το γυρίζει μέσα έξω. Έτσι θα γυρίσεις, λέει, τους ουρανούς και θα γίνουν καινούργοι. Ο Ισαΐας γράφει, και τα κίσονται πάσε δυνάμεις των ουρανών και ελιγίσεται, θα περιστραφεί ο ουρανός ως βιβλίον. Ο Απόστολος Πέτρος, ακούστε, ακρίβεια, ήξη δε η μέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή, θα έλθει η μέρα του Κυρίου σαν κλέπτης τη νύχτα, εν τη οποία ενή ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, στοιχεία δεκαυσού μεταλυθίσονται και η γη και τα εναυτή έργα κατακαλύσεται, σας τα εξήγησα προηγουμένως, προσδοκώντας και σπέβδοντας την παρουσίαν της του Θεού ημέρας, που εμείς θα περιμένουμε και θα σπέβδουμε να δούμε αυτήν την ημέρα του Θεού. Πού θα είμαστε? Όχι στη γη. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει, αρπαγισόμεθα εν εφέλες. Πού? Ο Θεός ξέρει, αγαπητοί μου. Εδώ πια έχουμε σκηνικό παγκόσμιο. Έχουμε παγκόσμιο σκηνικό. Ο Θεός ξέρει. Μόνο τούτο. Αρπαγισόμεθα εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου. Διήν ουρανοί πυρούμενοι, θα πάρουν φωτιά οι ουρανοί, λυθίσονται και στοιχεία καυσούμενα τίκεται. Και τα στοιχεία, τα ουράνια που αποτελούν τα ουράνια σώματα, θα καούν και θα λιώσουν. Καινούς δε ουρανούς και γιν καινήν, καινούριους ουρανούς, καινούρια γη, κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Κατά την υπόσχεση του Χριστού περιμένουμε που σε αυτούς τους ουρανούς και την καινούρια γη κατοικεί η αγιότητα. Θυμόστε τους μακαρισμούς που λέει, μακάρι η πραής ότι αυτή κληρονομήσει τη γη. Ο πράος άνθρωπος χάρη το χωράφι του, τον πάει ο άλλος στο δικαστήριο και το παίρνει. Πως, Κύριε, θα κερδίσει την γη ο πράος άνθρωπος? Ποια γη? Την παλαιωμένη αυτήν? Την καινούρια γη. Είναι η καινούρια γη κτήμα των πραέων. Για την καινούρια γη ομιλεί εκεί ο Κύριος. Όλα αυτά που σας λέω, αν δείτε τώρα την Αγία Γραφή, διαβάζετε τώρα την Αγία Γραφή, θα βλέπετε καινούργια πράγματα στην Αγία Γραφή. Ναι, αγαπητοί μου. Ο Ισαΐας λέγει, «Έστε γάρο ουρανός καινός και η γη καινή». Ισαΐας 65,17. Θα είναι ουρανός καινούργιος, η γη καινούργια. Αλλά και σε αυτό το βιβλίο της Αποκαλύψεως, προς το τέλος, το βλέπουμε αυτό. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει, «Ιδού και να ποιο πάντα, να όλα τα κάνω καινούρια». Γιατί? Έχουν παλιώσει. Πώς παλιώσαν? Με την αμαρτία. Είναι το σύμπαν ολόκληρο εκείνο που
μπήκε μέσα η αμαρτία, η φθορά, ο θάνατος. Πρέπει λοιπόν να γίνουν καινούρια. Προσέξτε όμως. Λέει ο Άγιος Ανδρέας, δια τούτου των ουρανών ελύσεστε ως βιβλίον και έτερον τι σημαίνετε. Το μη αφανισμόν των ουρανών υποστήνε, αλλίον ηλιγμόν την και αλλαγήν επί το δέλτιον ως πισήν ειρηναίος. Δεν σημαίνει με αυτό ότι θα χαθεί ο ουρανός, αλλά θα γίνει καινούργιος, θα γίνει καλύτερος, όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος. Πράγματι, ο Άγιος Ειρηναίος, αγαπητοί μου, απόσπασμα αριθμός 96, γράφει τα εξής καταπληκτικά. Ουγάρι υπόστασης, ουδέ η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται. Δεν εξαφανίζεται, λέει, η υπόσταση και η ουσία της κτήσεως. Αληθής γαρ και βέβαιος ως εις της άμενας αυτήν. Εκείνος που δημιούργησε την ύλη, αυτός είναι αληθής και βέβαιος. Ό,τι φτιάχνει ο Θεός δεν γίνεται μηδέν. Εκ του μηδενός έκανε το σύμπαν, αλλά στο μηδέν δεν επιστρέφει το σύμπαν. Αλλά το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου. Το σχήμα, όχι η ουσία του σύμπαντος. Το σχήμα αλλάζει. Δεν θα είναι πλέον περιστρεφόμενα σώματα, όπως είναι η γη και ο ήλιος και η σελήνη. Γι' αυτό θα μετακινηθούν. Τι θα είναι? Θα είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 7 κεφάλαιο 31, και αναφέρεται στο θέμα εκεί του γάμου ολόκληρο των κεφάλαιων, στο θέμα του γάμου και της παρθενίας, και λέγει το εξής: κάθεστε και τρίβεστε με πρίκες, με γάμους, με τούτα, με κίνα, με περιουσίες, η χρώμενη το κόσμος, μη καταχρώμενη, ο πολιτισμός παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Δεν λέει παράγει ο κόσμος, αλλά παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Περνάει η μορφή του, περνάει το σχήμα του. Θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Και όπως θα μας πει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά θα το αφήσω και την ερχομένη φορά, γιατί ακούσατε, οι βασιλείς της γης, λέει, οι πάντες θα πάνε να χωθούν στις τρύπες της γης. Τι σημαίνει αυτό? Πού θα σταθούν, λέγει, οι άνθρωποι σε αυτές τις αλλαγές? Και συνεχίζει ο Άγιος Ειρηναίος: του τέστην ενής παράβασης γέγονεν ότι επαλαιώθη ο άνθρωπος εν αυτής. Αυτή η ουρανή, αυτός ο κόσμος που έγινε παράβασης, παλαιώθηκε ο κόσμος. Παλαίωση σημαίνει μπήκε ο θάνατος και η φθορά. Θυμάμαι ένα άρθρο σε ένα βιβλίο αστρονομικό του Sir James Jeans, με τίτλο στο άρθρο του, σε ένα βιβλίο ήταν, τώρα δεν υπάρχει αυτό, προπολώνε τώρα, είχε μεταφραστεί. Ο τίτλος: ο ήλιος πεθαίνει. Ακόμα και αστρονομικά παρατηρείται αυτό, εξαντλείται. Μόνο που βέβαια δεν θα είναι η εξάντληση, δεν θα συμπέσει η εξάντληση από φυσικής πλευράς, ας το πούμε, φυσικής εντός εισαγωγικών, με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Όχι, δεν συμπίπτουν αυτά. Θα γίνει μπορεί αύριο. Και δια τούτο το σχήμα τούτο πρόσκαιρον εγένετο. Ποιο σχήμα? Της γης, του ουρανού. Ακούσατε? Πρόσκαιρον. Λέμε, πώς θα θρέψουμε τα παιδιά μας? Δεν βλέπεις ο πληθυσμός της γης? Η μικρή, η γη μας είναι πολύ μικρή. Πρόσκαιρο το σχήμα. Πρόσκαιρο. Προειδότος τα πάντα του Θεού, επειδή ο Θεός προεγνώριζε τι θα γίνει, ότι θα έρθει το τέλος. Παρελθόντος δε του σχήματος τούτου, αφού θα περάσει αυτό το σχήμα, και ανανεωθέντος του ανθρώπου, θα γίνει καινούριος ο άνθρωπος με την ανάσταση των νεκρών, και ακμάσαντος προς την αυθαρσίαν, ώστε μη και τη δίδαστε πέρα παλαιοθύνε, και θα τελειοποιηθεί στην αυθαρσία χωρίς πια να μπορεί να παλιώσει, γιατί δεν θα υπάρχει ο θάνατος, έστε ο ουρανός κενός και η γη κενή. Εν της κενής αναμενεί ο άνθρωπος αή κενός. Και προσομιλών το Θεό στους καινούριους ουρανούς και στην καινούρια γη θα μένει ο πάντα καινούριος άνθρωπος, προσομιλών το Θεό, και θα έχει κοινωνία με το Θεό, ώστε η σάλευση του σύμπαντος δεν θα είναι απλώς μια τιμωρία, αλλά ανακαίνιση του σύμπαντος, και τότε όταν θα γίνει αυτή η ανακαίνιση, θα έρθει ο Χριστός να πάρει τους δικούς του, αυτοί που θα έχουν αναστηθεί η ζωή αιώνια. Αγαπητοί μου, πολύ μεγάλα, πολύ τρανά, όλα αυτά δείχνουν τον θαυμάσιο προορισμό μας. Ας ρυθμίζουμε λοιπόν τη ζωή μας σύμφωνα με εκείνα που ο Θεός μας έχει προδιαγράψει.